Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι πολύ καλά. Στο σημερινό μας βίντεο, όπως καταλάβετε και από τον τίτλο, θα σας δείξω τα top 10 legendary items που έχουν βγει συγκεκριμένα το 2018, δηλαδή τα top 10 πιο θρηλυκά, να το πω θρηλυκά, τι λέω, ξέρω εγώ. Καταλάβατε, πιο σημαντικά items που έχουν βγει. Όταν λέω items εννοώ και όπλα και skins και από όλα, καταλάβατε. Πριν αρχίσει αυτό το βίντεο, θέλω να μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe, να φτάσουμε τους 600, είμαστε αρκετά κοντά, χρειαζόμαστε άλλους 60, νομίζω 50, κάπου εκεί. Επίσης ένα like, στόχος για το σημερινό βίντεο είναι τα 25 likes. Αυτά για τώρα, απολαύστε το βίντεο. Έχουμε μπει τώρα στο βίντεο. Το 10ο item που συγκεκριμένα είναι όπλο είναι το Graphene M4A1, θα εμφανίζεται κάπου εδώ στην οθόνη σας. Είναι ένα M4, βασικά ήταν σε ένα event που είχαν βγει πολλά M4 που έπαιρνε σε αυτό το Free Fire Gold Cup. Δεν θυμάμαι, είναι κάτι καρτελάκια, θα φαίνεται τώρα στην οθόνη σας. Είναι ένα πάρα πολύ καλό UMP, λέω, ένα πάρα πολύ καλό M4. Είχε βγει, αν δεν κάνω λάθος, το Σεπτέμβριο του 2018, κάπου εκεί. Πείτε μου αν κάνω κάποιο λάθος. Πάντως, όπως πάντων, κάπου εκεί βγήκε και είναι ένα πολύ καλό M4 και εκτός από πολύ καλό είναι και κάτι OG που, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει ξαναεπιστρέψει στο game. Αυτά για το Graphene M4, πάμε τώρα στο ένατο. Ένατο item είναι το Top Gamer Scar. Είναι αυτό εδώ το πράσινο scar που είχε βγει, ήταν από τα πρώτα Gold Royale. Είχε βγει το Δεκέμβριο του 2018, εκεί Χριστούγεννα, όταν ήταν το χριστουγεννιάτικο update που ήταν και χιονισμένο το map, καταλάβατε. Σε θέμα abilities και γενικά δύναμη, σε αυτό το scar δεν είναι και πολύ δυνατό. Αλλά επειδή πιστεύω, νομίζω ότι ούτε και αυτό, ή νομίζω έχει ξαναμπεί μια φορά στο game, αλλά λίγοι το έχουν το συγκεκριμένο. Είναι κάτι OG τέλος πάντων. Αυτά για το Top Gamer Scar, πάμε τώρα στο επόμενο. Πριν πάμε στο 7ο, θέλω να πω ότι δεν τα βάζω με τη σειρά. Είναι απλά όπως τα έχω βάλει τώρα εγώ στο βίντεο. 7ο είναι η κεφαλή του, πώς να το πω, η κεφαλή του Τάραντου, ή αν λέγεται DR Head, αν το λέω σωστά. Είχε βγει σε ένα event το 2018 που έπαιρνε με κάτι γλυφιτζούρια, αν δεν κάνω κάτι τέτοιο, με κάτι γλυφιτζούρια. Αλλά ήταν όταν δεν είχε ξαναβγεί, επειδή είχε ξαναβγεί για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα το Μάρτιο του 2020. Αλλά πριν να έχει ξαναμπεί ήταν κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Για το λόγο ότι το είχαν πολύ λίγα άτομα στην Ελλάδα, ο μόνος που ξέρω που το είχε ήταν ο Free Fire Greece, όσοι το θυμάστε. Αυτός ξέρω εγώ που τώρα το παράτησε τη φάση. Τέλος πάντων, είναι κάτι πολύ σπάνιο που πολύ λίγοι το έχουν από παλιά, από τότε. Και πιστεύω ήταν και δύσκολο να το πάρεις. Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι αυτό το event. Αλλά εντάξει, πάμε τώρα στο 6ο. Επόμενο και 6ο item είναι, όπως βλέπετε, αυτός εδώ. Πολλοί μπορεί να το ξέρετε ως αστυνομικό, δεν ξέρω πώς το φωνάζει, τέλος πάντων εγώ έτσι το λέω. Αλλά το κανονικό του όνομα είναι Star General Bundle. Είναι ένα σχετικά εντάξει, όχι ωραίο skin, αλλά ένα απλό skin που για 2018 ήταν πολύ ωραίο. Αν δεν κάνω λάθος, βγήκε σε Diamond Royale γύρω στο, νομίζω, το καλοκαίρι του 2018.
Είναι ένα ωραίο σκιν. Λίγοι το έχουν. Βασικά, όχι λίγοι. Το έχουν αρκετοί από παλιά. Αλλά εντάξει, είναι ένα σκιν που δεν ξεχνιέται τέλος πάντων. Αν και έχει ξαναμπεί 2-3 φορές, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε τώρα στο επόμενο. Επόμενο item είναι η πρώτη και η τελευταία γκλούγολα αυτού του βίντεο. Είναι αυτή που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σας, προσωπικά η αγαπημένη μου γκλούγολ. Λέγεται Blood Hockey Glue. Είναι μια υπέροχη γκλούγολα όπως βλέπετε. Δεν ξέρω, αν δεν κάνω λάθος ήταν σε top up νομίζω, κάτι τέτοιο. Είναι μια ωραία, είναι μια τέλεια γλούγολ βασικά, όπως βλέπετε εδώ έχει πολλές ωραίες λεπτομέρειες, είναι κόκκινη με αυτό το ηλεκτροκεφαλή πάνω. Γενικά είναι μια πολύ ωραία γλου και δεν έχει ξαναμπεί ποτέ στο game αυτή η γλου και παρόλο που είναι αγαπημένη μου προτιμάω να μείνει OG γιατί πιστεύω ότι αυτοί που την έχουν που είναι λίγοι, ξέρω εγώ, εντάξει δεν είναι και ένα μόνο πράγμα που βγαίνει που είναι OG. Αλλά καλύτερα να μην είναι OG κατά τη γνώμη μου. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο τέταρτο item. Τέταρτο item είναι όπως βλέπετε και από την οθόνη σας αυτό εδώ το κόκκινο με λίγο μαύρο UMP που πολλοί μπορεί να μην το έχετε ξαναδεί. Είναι το Rabby UMP. Είχε βγει το Δεκέμβριο του 2018 σε top up και δεν είναι ότι είναι κάτι σπουδαίο ότι έχει, δεν έχει καν abilities, δηλαδή δεν έχει rate of fire ή κάτι damage, ξέρω εγώ, δεν είναι ότι είναι κάτι σπουδαίο σαν όπλο, αλλά δεν έχει ξαναμπεί ποτέ στο game. Πολύ λίγα άτομα το έχουν. Δεν ξέρω τώρα αν έχει ξαναμπεί. Πείτε μου το κάτω στα σχόλια. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Τέλος πάντων είναι ένα πολύ ωραίο εμφανισιακό. Εντάξει δεν είναι κάτι σπουδαίο. Αλλά για το λόγο ότι είναι σε κάτι σπάνιο. Το κάνει ωραίο αυτομάτως. Οπότε εντάξει αυτά για το Rabbit UMP. Πάμε στο τρίτο item. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η πρώτη και η τελευταία backpack αυτού του βίντεο, η Rabbit Backpack ή αλλιώς Season 1 Backpack λαγουδάκι, δεν ξέρω όπως θέλετε πείτε την. Είναι από τις αγαπημένες μου backpack, είναι μια πολύ ωραία backpack που έχει, ξέρω εγώ, είναι σαν αυτή τη Ross, αλλά είναι πολύ πιο ωραία. Είχε βγει όταν βγήκε το Season 1, αν δεν κάνω λάθος, τον Φεβρουάριο του 2018. Είναι τέλος πάντων μια backpack που λίγοι και καλοί την έχουνε. Όποιος την έχει αν θέλει να σου γράψει κάτω στα σχόλια. Τέλος πάντων είναι μια πολύ ωραία backpack. Αυτά για τη Rabbit Backpack. Πάμε στο δεύτερο item. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται αυτό εδώ το skin στο Jeep, στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω αν είναι Jeep, τέλος πάντως αυτό που λέγεται Golden Mercedes, δεν ξέρω αν είναι Mercedes, ξέρω εγώ κάτι, αλλά λέγεται Golden Mercedes, ήτανε σε Magic Cubes, είναι ένα πολύ ωραίο skin σε αυτοκίνητο, προσωπικά είναι το αγαπημένο μου, είναι το αγαπημένο μου. Έχει πολύ ωραίες λεπτομέρειες όπως βλέπετε, είναι χρυσό με μαύρο. Αυτά για το δεύτερο, τον Golden Mers. Πάμε στο πρώτο. Στην πρώτη θέση εδώ θα μπορούσε να βρισκόταν κάτι άλλο εκτός από τη γνωστή μαύρη μπλούζα ή αλλιώς black turtleneck. Κάτι τέτοιο, δεν ξέρω άμα το λέω λάθος. Πείτε μου στα σχόλια άμα είναι κάπως λάθος η αγγλική του ονομασία. Τέλος πάντων, παραπάνω τη λένε μαύρη μπλούζα. Είναι αυτό το γνωστό φούτερ, το μαύρο που όλοι πριν να βγει, άμα το βλέπαμε τρελαινόμασταν. Πώς να το πω, ρε φίλε. Το βλέπαμε και ήμασταν χαρούμενοι. Ξέρω, βλέπαμε ένα στο λόμπι με μαύρη μπλούζα τέλος πάντων. Είναι μια OG μπλούζα που είχε βγει, αν δεν κάνω λάθος, όταν ήταν το Season 2 Elite Pass σε ένα event τέλος πάντων. Δεν έπρεπε να σπαταλήσεις διαμάντια, ήταν ξέρω εγώ free. Έπρεπε να κάνεις κάποια missions, αλλά
Λίγοι την έχουν από G, αν δεν κάνω λάθος, έχει επιστρέψει μία ή δύο φορές. Μία που έχει επιστρέψει σπατάλησε αρκετά διαμάτια για να την πάρω, αλλά δεν την πήρα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe, να φτάσουμε το στόχο μας στους 1000. Επίσης πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να κάνω και part 2 ή αν θέλετε, ξέρω εγώ, να κάνουμε το 2019 ή 20. Τέλος πάντων, αυτά από μένα, γεια σας.